και έρχονται κάποιες στιγμές που δεν ξέρεις τι να πεις πρώτο, τι να πεις δεύτερο και αν πρέπει να μιλήσεις. Διότι τώρα εδώ μιλάμε για ένα παππούλι που κατάφερε και γύρισε πολλά πράγματα ανάποδα. Κι ας ήταν δυο πιθαμές, κι ας ήταν αγράμματος, και ας τον είχαν στο Άγιον Όρος οι μισοί καλόγεροι για λίγο σαλεμένο. Τούτος εδώ ο παππούλης όντως γύρισε τα πράγματα ανάποδα. Όλοι μέχρι τα τότε ψάχναμε έναν Θεό αυστηρό, κριτή των πάντων και να είναι έτσι που να έχει συνέχεια εντολές. Και ήρθε ο Γεροπαΐσιος και άνοιξε την καθούλα του και μας έδειξε ποιος είναι πραγματικά ο Θεός. Όταν είχα βρεθεί μια φορά εκεί κοντά του, από τις πολλές πιστεύω φορές, γέροντα, τι λέει και τι κάνει ο πνευματικός όταν του έρθει μια δύσκολη ιστορία στην εξομολόγηση. Έχει να του πει πράγματα, έχει να πει αμαρτίες, βαριές που λένε εμείς οι άνθρωποι. Τι κάνει ο πνευματικός, τι λέει, τίποτα παιδί μου, τι τίποτα ρε γέροντα. Εκείνη την ώρα ο πνευματικός οφείλει να κατεβάσει, μου λέει, το Θεό στη γη, να αγκαλιάσει το πλάσμα του. Τι λες μωρέ γέροντα, πώς θα τον κατεβάσει το Θεό στη γη, τι είναι ο πνευματικός. Δεν γίνεται, όντως δεν γίνεται, το σκέφτομαι κι εγώ. Τότε, παιδάκι μου, οφείλει ο πνευματικός να ανοίξει την αγκαλιά του και να δείξει ποιος είναι ο Θεός Πατέρας. Να βρε, παιδί μου, το θυμάσαι από το σχολείο. Τι ωραία είναι εκείνη η παραβολή του ασώτου Υιού. Και άρχισε να μου διηγείται την παραβολή του ασώτου. Ποια είναι όμως η πλάκα, ότι δεν έμεινε στα δύσκολα της παραβολής. Ούτε περιέγραψε τον άσωτο, ούτε την αμαρτία, αλλά μου λέει, έλα εδώ βρε παιδί μου τώρα να τη δούμε, μ' αρέσει η παραβολή. Δες εκεί που ο πατέρας τρέχει μόλις βλέπει το γιο του και δραμώνει επ' αυτόν. Κι ας είναι, λέει, γέρος, τρέχει να τον προλάβει που έρχεται. Και δες βρε παιδάκι μου μετά τι κάνει ο πατέρας. Και επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού, στο λαιμό του δηλαδή, επέπεσε και μου λέει και κατεφύλησε αυτόν, τον γέμισε φιλιά. Και μετά μου λέει, παιδί μου, θυμάσαι,
είπε να τον πλύνουν και να τον δίσουν την καλύτερη στολή, την πρώτη στολή που έχουν γι' αυτόν. Και μετά να του βάλουν δαχτυλίδι στο χέρι. Δαχτυλίδι σήμαινε ότι ξανά είναι γιος του και ότι μπορεί να σφραγίζει με αυτό το δαχτυλίδι. Γιατί τα δαχτυλίδια των ανδρών ήταν τετράγωνα με ιδιαίτερες παραστάσεις στο καθένα, σαν σφραγίδα προσωπική. Και μετά μου λέει, για δες μετά τι κάνει ο πατέρας. Και θύσαντες, λέει, τον μόσχον τον συντευτό, να θυσιάσουμε, λέει, το καλύτερο μοσχάρι. Αχ, παιδί μου, τα άλλα δύο, οι άλλες δύο λέξεις, τι περιγράφουν, παιδί μου, μου λέει. Και φαγόντες, εφανθώμε. Να φάμε και να χαρούμε, να φάμε και να γιορτάσουμε, να φάμε και να γλεντήσουμε. Γιατί ο αμαρτωλός ξανά είναι στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα. Αυτόν τον Θεό, παιδί μου, να περιγράφεις τον κόσμο. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός που χαίρεται για τον καθένα που γυρίζει κοντά του και τον περιμένει και τον περιμένει και τον περιμένει. Γιατί πατέρας αυτήν την παραβολή του ασώτου είναι ο ίδιος ο Θεός. Περιμένει, περιμένει, περιμένει. Και όταν μας βλέπει να γυρίζουμε, ορμάει να μας αγκαλιάσει τούτος εδώ ο Πατέρας. Έτσι τον ήθελε ο Θεός. Έτσι τον ήθελε τον Θεό Γεροπαΐσιο. Αυτόν τον Θεό μας έδειξε. Αυτόν τον Θεό μας δίδαξε. Γιατί φαίνεται ότι αυτόν τον Θεό έζησε και ο ίδιος. Και όταν είχε πάει, συγχώραμε, ωραία παππούλη, που θα πω για τις παπάδες κάτι. Όταν είχε πάει, λέει, ένας παππούλης και του λέει, εγώ γέροντα είμαι αυστηρός. Όποιος δεν κάνει καλά, τον διώχνω από την εκκλησία. Τι κάνεις, ευλογημένε? Τον διώχνω, γέροντα. Ποιον, μωρέ? Όποιος δεν τηρεί τους νόμους και τα διατάγματα της εκκλησίας, τον διώχνω. Τι λες, βρε παιδί μου? Α, του λέει, να ξέρεις όμως ότι ξέρω έναν που το κάνει καλύτερα από σένα. Άνοιξε τα μάτια του παππούλης. Ποιον, γέροντα, να τον μιμηθώ? Τρομάρα σου, του λέει, αν τον μιμηθείς. Ποιος είναι γέροντα αυτός? Ο διάβολος, βρε παιδί μου. Αυτός ξέρει και θέλει να τους διώχνει όλους από την εκκλησία. Βρε ευλογημένε, του λέει. Εκεί δεν σε έχουμε να διώχνεις. Εκεί σε έχουμε να μαζεύεις. Ξεχάσαμε όλοι ότι ο Χριστός μας δεν ήρθε να φτιάξει μια παρέα από καλούς. Ει, πιστέψτε το αυτό, μας τηγανίζει ο διάβολος την εποχή μας με αυτήν τη σκέψη. Ότι μέσα στην εκκλησία θέση έχουν οι καλοί. Όχι, 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 δεν έχουν θέση οι καλοί. Ωρε παπά τώρα, τι λες? Μα τι είπε ο Χριστός? Ουκ έχουν στην ανάγκη ιατρού,
Οι καλώς έρχοντες, αυτοί που νομίζουν ότι είναι καλά, αλλά ποιοι? Οι ασθενείς. Τούτο εδώ το πράγμα, τούτος εδώ ο χώρος, είναι ιατρείο για όλους. Και όταν πήγαν κάποτε, δέστε τώρα τι τρίπλα κάνει ο Γεροπαΐσος. Πήγαν κάποτε κάποια παιδιά και τον παρακαλούσαν να τους πει ποιος γέροντας το Άγιον Όρος είναι Άγιος να πάρει το προσκυνήσουν. Και τι τους είπε ο γέροντας? Ο Γεροπαΐσος το είπε, συγχωρέστε με που θα το πω. Τι λέτε μωρέ παιδιά, στο Άγιον Όρος ήρθατε να βρείτε καλή ψυχή και καλόν Άγιο? Και πού να πάμε ρε γέροντα? Ο γέροντας το είπε. Δεν ξέρω. Έχει στο βαντάρι κάτι ψυχές, λέει ο γέροντας, αγιασμένες, καθαρές. Κι ας περπατάνε μέσα στην αμαρτία όπως νομίζουμε εμείς. Άλλωστε, και τούτο εδώ δεν το διαβάσαμε καλά στα Ευαγγέλια. Προάρχουσιν ημάς οι τελώνες και οι πόρνες. Ο Χριστός το είπε. Ρε και αυτός ο Χριστός είπε κάτι πράγματα που δεν στέκουν. Δέστε, τώρα, να μας περάσουν οι τελώνες, άντε αυτοί να μας περάσουν, δεν ξέρουμε και τι είναι τώρα οι τελώνες, το ξεχάσαμε. Αλλά να μας περάσουν και πόρνες, δεν γίνεται. Και όταν στο Γεροδιονύσιο τον Ψαριανό, τον Δεσπότη, ο Ζάνης, ήταν μαθητής του ο Γιαννάκης που τον είχαμε ψάλτη πριν από τον Αντώνη και σκοτώθηκε. Όταν λέει το ρωτούσαμε, μας ρωτούσε πού είναι ο Γιώργος, πού είναι ο Χρήστος, πού είναι ο Κώστας. Εμείς για να τον πειράξουμε του λέγαμε στην αμαρτία γέροντα. Και έλεγε ο γέροντας που ήξερε τι είναι η ψυχή. Δόξα το Θεό παιδί μου. Μια φορά, δύο φορές, πέντε φορές. Τι λες μωρέ γέροντα, δόξα το Θεό που είναι στην αμαρτία. Λέει βρε παιδιά, αυτοί που είναι στην αμαρτία έχουν δύο-τρία βήματα να κάνουν για να μπουν στον παράδεισο. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι καλοί και άγιοι και χριστιανοί που τους χρωστάει ο Θεός, δεν θα φτάσουν τα βήματά τους όλα για να κουμπίσουν την πόρτα του παραδείσου. Γιατί ο εγωισμός και ο ζηλωτισμός και όλο αυτό που κάποιοι σηκώσαμε τη μύτη ψηλά ότι είμαστε σπουδαίοι, δεν σε βάζει αυτό στον παράδεισο. Μοιάζει με τη σκέψη και τη ζωή και την καρδιά των γραμματέων και των φαρισαίων. Έτσι τα βλέπω ο Γεροπαΐσιος. Έτσι τα ένιωθε ο Γεροπαΐσιος. Και όταν πήγαινα εγώ την εποχή της αθεΐας μου και του τάχωνα όλα, πω, τι ωραία περνούσα. Και αυτός μ' αγκάλιασε. Και αυτός χαίρονταν. Και όταν μετά του πήγα, μετά από δύο χρόνια που το είχα αλλάξει το τροπάριο και είχα γίνει μεγάλος ασκητής, με πέταξε από το Άγιον Όρος. Και όταν πήγα σε λίγες μέρες μέσα στον πόλο, το έχω ξαναπεί, και του λέω βρε γέροντα τώρα για εξήγησέ μου. Πότε ήμουνα κοντά στο Θεό, όταν τον αμφισβητούσα ή όταν έκανα μετάνοιες που όπως χίλια εσπερινούς όρθρους μεσονυχτικά λάδοντες νηστείες και όλα τα άλλα και διάβαζα Vice Act, Σύρο και Κλίμακα κτλ. Και τι μου είπε, όταν τον αμφισβητούσες, ήσουν στα ποδαράκια του. Και όταν τον προσκύναγα, ποιο
ποιον προσκύναγες, παιδί μου, το Θεό ή τον εγωισμό σου. Ήσουν τόσο μακριά από το Θεό που νόμισες ότι κάνεις πράγματα για το Θεό, στην πραγματικότητα τα έκανες για τον εγωισμό σου. Hey, να σκύψουμε, να ταπεινωθούμε, να απλοποιήσουμε τη ζωή μας και τη σκέψη μας και να βρούμε έναν καλό πνευματικό να μας πάρει αγκαλιά, να αφαιθούμε, να μας φτιάξει ανθρώπους καλούς χριστιανούς. Καλός χριστιανός με τα μυαλά του δεν έγινε κανένας, γιατί όταν το παλεύουμε μόνοι μας χώνεται ο διάολος και νομίζουμε ότι προσκυνάμε το Θεό, αλλά στην πραγματικότητα προσκυνάμε τον εγωισμό, ίσον το διάβολο. Συγχωρέστε με που τα είπα έτσι. Άρα, παππούλη, συγχώραμε τώρα. Σε παρακαλώ. Είναι καλός παππούλης. Τώρα το γνώρισα σήμερα. Αλλά του λέω μπροστά σας, θέλω να γίνουμε φίλοι. Γιατί ψάλλεις και ωραία. Να είσαι καλά. Είναι από το Χωτιάκι εδώ δίπλα μας, μαζί με την Παπαδιά. Μετά στο τέλος θα σας πω ένα μυστικό και τελειώνω. Θα κοινωνήσουμε όλοι με το Άγιο Παπήριο. Με αυτό κοινωνούσε και το γέροντα Παΐσιο, ο πνευματικός του, ο Παπατήχων, ο Ρώσος. Το έχω εδώ, με αυτό κάνω λειτουργία σήμερα και θα κοινωνήσουμε με αυτό που λέει ο γέρο Παΐσιος, το έλεγε, όταν κρατούσε αυτό το Αγιό Ποτήριο ο Παπατήχων, ο Ρώσος, που ήταν ο πνευματικός του γέρο Παΐσιου και του Αγίου Φωτίου του Λαβριώτου του Παπαφώτη. Αυτός τους έκανε μοναχούς και αυτός ο Παπατήχων τους έκανε και αετούς και τους δυο. Όταν λέει το κρατούσε αυτό το Αγιοποτήριο, δεν πατούσε στο χώμα. Και χάνονταν και έλεγε στον ψάλτη του, ψάλε Μάρκο εσύ. Και εγώ θα πάω να κοινωνήσω κάτι γεροντάκια. Και ξέρετε ποια ήταν αυτά τα γεροντάκια? Ήταν οι αόρατοι ασκητές που είναι στις σπηλιές του Άθωνα. Και πώς πας εκεί, βρε γέροντα? Ξέρω εγώ, βρε παιδάκι μου, κάνας αέρας με σπρώχνει, κάνα αγγελάκι με παίρνει στα φτερά του. Αλλά έλεγε ο Παπατήχων, μη το πεις όμως, γιατί ντρέπομαι όταν φύγω από τη ζωή να το πεις. Και αυτό το Άγιο Ποτήριο ήρθε στα χέρια για να κοινωνήσουμε όλοι απόψε. Και έξω θα υπάρχουν τα βιβλία του Παπαφώτη, τα καινούργια, που τις λένε όλες αυτές τις ιστορίες. Γιατί οι Άγιοι έχουν πολλές ιστορίες να πούν. Γιατί τους έδωσε πολύ χάρη ο Θεός.